Σαν σήμερα, Μαράκη, ήμασταν παρέα εδώ όταν ενημερωθήκαμε για το θάνατο της Φόφης γεννηματά. Και θυμάμαι ότι ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε την είδηση. Επέμενα ότι δεν μπορούσα να το πω. Με τον Ανδρέα Τσούνη γνωρίζομαι, τον σύζυγό της, και πολύ καιρό τώρα η Κατερίνα Σουλιώτη προσπαθεί, Δημήτρη μου, να μας πει δύο λόγια με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατο της Φόφης γεννηματά. Σήμερα λοιπόν εσύ είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις μαζί του. Έτσι, μια έτσι θερμή, ιδιαίτερα συνομιλία. Λυγίζει κάποια στιγμή βέβαια ο άνθρωπος αυτός. Μιλάει με μια κομπιασμένη φωνή και το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι μια πολύ θλιβερή επέτειος αυτή. Να πούμε ότι αυτό που του λείπει περισσότερο είναι το χαμόγελό της, που ήταν ένα χαρακτηριστικό της Φόφης γεννηματά, σε εύκολες και σε δύσκολες στιγμές και για όσους την ξέραμε, αλλά και η συντροφικότητά της, θα μας πει πώς η οικογένεια βιώνει αυτή την απώλεια, αλλά και την παρακαταθήκη που άφησε η Φόφη γεννηματά, τόσο με το πρόγραμμα της μαστογραφίας των δωρεάν μαστογραφιών Φόφη γεννηματά, έτσι λέγεται, και να το λέμε δυνατά, να το φωνάζουμε, όσο και γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Τουλάχιστον τρεις φορές είχαμε συναντηθεί τηλεοπτικά με την άυμνηστη Φόφη γεννηματά, στο σπίτι που μας υποδέχτηκε, και δύο φορές εδώ στο πλατό. Να δούμε τι σου είπε και μας έχει υποσχεθεί και μια τηλεοπτική κουβέντα εδώ στο πλατό. Παρακαλώ. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δύσκολη εκείνη μέρα, εκοφαντική η σιωπή που αφήνει πίσω της η Φόφη γεννηματά, τόσο για εσάς, την οικογένεια, όσο και για τον πολιτικό κόσμο. Ποια είναι τα συναισθήματα ένα χρόνο μετά? Είναι μεγάλη απώλεια. Η απουσία και η έλευση, όπως είναι καθημερινή και σε μένα και στα παιδιά. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε την καθημερινότητά μας για να μην το σκεφτόμαστε. Εγώ στη δουλειά μου, τα παιδιά με τις σπουδές τους, σχολείο. Αλλά η απουσία είναι πάντα εμφανής. Η σκιά είναι βαριά, δηλαδή. Τα social media σήμερα, κύριε Τσούνη, έχουν κατακλειστεί από μηνύματα για αυτή τη θλιβερή επέτειο. Ο κόσμος από όλες τις παρατάξεις, από όλα τα κόμματα, έχει να πει μια καλή κουβέντα, μια γλυκιά κουβέντα για τη Φόφη. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει όντως. Θα λέγω ότι τιμάει και τη μνήμη της Φόφης γεννηματά, και αυτό δείχνει πόσο θετικό αποτύπωμα άφησε στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Και αυτό πιστεύω το κατάφερε επειδή η Φόφη έδειχνε ότι είναι και αληθινή και άνθρωπος. Και αυτό είναι, πιστεύω, που χρειάζεται περισσότερο η πολιτική μας, αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι ίδιοι πολίτες. Και αυτό είναι μια κατάκτηση της Φόφης. Σε προσωπικό επίπεδο, τι σας λείπει περισσότερο από εκείνη? Το χαμόγελό της, η αίσθησή της ότι αυτό το φωτεινό χαμόγελο που πάντα έφερε αισιοδοξία, δείχνει τις σκοτουρές, τις έννοιες. Νιώθαμε όλοι καλύτερα. Προσωπικά μου λείπει και η αίσθηση της ομάδας που είχαμε, ότι κάναμε πολλά πράγματα μαζί, τη συντροφικότητα, την αγάπη. Η Φόφη γεννηματά πάντως ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν αυτό που λέμε η κλασική πολιτικός. Ήταν μια γυναίκα η οποία με τη δύναμή της, με το χαμόγελό της, έπαιρνε στην αγκαλιά της όλο τον κόσμο. Από τους πολύ νέους ανθρώπους μέχρι τους περισσότερο ηλικιωμένους. Είχε ένα χάρισμα σε αυτό. Ναι. Η πολιτική είναι μια πολύ σκληρή και ανταγωνιστική, ένας πολύ ανταγωνιστικός στίβος. Και αυτό που μου είχε κάνει εμένα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η Φόφη μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία ήταν πολύ σημαντική, με πολλές νίκες, με πολλές επιτυχίες, κατάφερε να κρατήσει την ανθρωπιά της, κατάφερε να κρατήσει αναλύωτα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, τις ιδέες της, τα οραματά της, την παρακαταθήκη του πατέρα της. Αυτό μόνο του ήταν ένας άθλος. Και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει και αυτό το κλίμα συγκίνησης σήμερα, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η Φόφη ήταν αυτό που σας είπα και πριν, αληθινή. Άφησε και κάτι πίσω πάντως η Φόφη. Άφησε ένα πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας που φέρει το όνομά της. Η Φόφη άφησε πολλά πράγματα πίσω. Είχε πάρει μάλιστα την πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν 50 νέες ΜΕΘ, μονάδες ειδικής θεραπείας. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο κάτι που είχε αποδεχθεί ο κ. Στασούλας και έγινε πραγματικότητα το 2020. Η σημερινή κυβέρνηση, τιμώντας την μνήμη της, έδωσε το όνομά της. Σε ένα πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, κάτι που είχε ξεκινήσει και η ίδια η Φόφη. Θόρυβα, χωρίς επανακοψίες, το 2016, και τότε μαζί με άλλες 85 γυναίκες βουλευτές είχαν προτείνει στον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό, να καλύπτει ο ΕΟΠΗ την ψηφιακή μαστογραφία. Προς τη μήνυ το αποδέχτηκε. Σήμερα η σημερινή κυβέρνηση προχωράει ένα βήμα παρακάτω. Πλέον έρχεται το ίδιο το κράτος, πηγαίνει σφαιρικά. Γιατί συνήθως το κράτος συνέχεια μας ειδοποιεί αν οφείλουμε εμείς κάτι. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που το κράτος έρχεται να προσφέρει κάτι σε γυναίκες δωρεάν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Φυσικά πιστεύω βέβαια ότι αυτό πρέπει να έχει μεγαλύτερη έκταση, να απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερες και ευρύτερες ηλικιακές ομάδες. Τι να πεις. Τι να πεις εσύ με τα μαράκι μου όταν μιλάει ο σύντροφος της ζωής της, ο άντρας της ζωής της, το μόνο που μπορείς ο πατέρας να πεις, των παιδιών της. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι είναι μεγάλη ατυχία για αυτή τη χώρα, ότι και τα δύο μέλη της οικογένειας γεννηματά έφυγαν τόσο νωρίς από τον καρκίνο. Μεγάλη ατυχία. Πάμε σε διαφημίσεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα, Δημήτρη μου, και την Κατερίνα Σουλιώτη που όλο αυτό το διάστημα έτσι προσπαθούσε για να έχουμε αυτή τη δήλωση ένα χρόνο μετά. Και περιμένουμε με αγκαλιά και αγάπη εδώ στο πλατό να αφηγηθεί τις αλήθειες της δικής τους κοινής πορείας, συντροφικής πορείας. Έτσι. Και σε προσωπικό και σε συντροφικό επίπεδο. Έτσι, πολιτικό. Για μένα δεν υπάρχει πολιτικό. Τα πω στη Μαρία. Τα πασόκια ανθρώπινο. Είναι σύντροφοι. Καταρχήν, η Φόφη ήταν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Εγώ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου με πήρε τηλέφωνο να μου πει κάποια λόγια παρηγοριάς. Και μια εβδομάδα πριν μπει στο νοσοκομείο συναντηθήκαμε και μου έκανε παρατήρηση. Πήγαινε να κοιταχτείς, γιατί αδυνάτησες έτσι. Και μετά από μια εβδομάδα μπήκε αυτή στο νοσοκομείο. Αλλά ήταν άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Και μετά η πολιτική.